Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Πώς είστε, κύριε? Καλά, μια χαρά. Σήμερα λες και έφαγα τίποτα και λες και είμαι στο Άμστερνταμ, νιώθω. Τόσο καλά, τόσο άνετα, τόσο χαλαρά. Α, μάλιστα. Ναι. Όχι θολωμένος, γιατί στην αρχή το κατάλαβα λίγο θολωμένος. Όχι, πολύ άνετος, δηλαδή να βολτάρω και στα κανάλια και να είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω τι έγινε. Και δεν έφαγα και τίποτα, τρώω κάθε μέρα. Τίποτα. Και ο καφές ήταν μανιτάρια χθες. Μανιτάρια χθες έφαγα, ναι, σε μια μακαρονάδα. Μήπως ήταν καλά μανιτάρια. Δεν ξέρω. Μακάρι να ήταν, αλλά δεν ήταν μάλλον τα καλά. Τα μανιτάρια. Είχε και πιπεριά κόκκινη, ήταν μια καταπληκτική μακαρονάδα. Μάλιστα. Έχω σεφ στο σπίτι κάποιες μέρες που είναι πάρα πολύ καλή. Την προτιμώ. Είναι πολύ μπροστά. Ναι. Εντάξει, δεν έχω φάει από σένα ακόμα γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα. Αλλά okay, εντάξει, δηλαδή θα κάνω λίγη υπομονή ακόμα. Θα έρθει και αυτή η μέρα που θα μου μαγειρέψεις ή θα μας μαγειρέψεις να είμαστε παρέα και να πούμε αυτό ήταν από το Μιχάλη. Γιατί οι πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι είσαι καταπληκτικός μάγειρας. Ναι, να το κάνουμε. Ναι. Το επιβεβαιώνεις ή το διαψεύδεις, το καταπληκτικό? Το επιβεβαιώνω. Εντάξει, έτσι όπως αλλιώς... έχω πει και ναι. Ο νέαρος του Κουτσόπουλου σε εκπομπή. Ναι. Πλησιάζει η ώρα που πρέπει να αλλάξουμε ρόλους μια σεζόν. Έτσι κι αλλιώς εγώ μαγειρεύω καλύτερα από αυτόν. Να ναι. Πάω μια σεζόν στο MasterChef, να πάει αυτός μια σεζόν στο Champions League. Ξέρει από μπάλα, νιώθει, καταλαβαίνει. Τέλεια. Μια χαρά. Τέλεια. Να τον βάλουμε στο live από γήπεδο σε γήπεδο ή μετά στο σχόλιο με τον Βασίλη τον Σαμπράκο? Μετά στο σχόλιο. Μετά. Ναι, να σηκώνει και το φρύδι. Όλα αυτά τα καλά. Ναι. Από αυτούς τους μάγειρες, ο Κουτσόπουλος νομίζω είναι ο καλύτερος, έτσι. Που νιώθει από μπάλα, εννοώ. Από όλους αυτούς τους γνωστούς των τελευταίων χρόνων. Ναι. Κοίταξε, και ο Πετρετζίκης το έπαιζε αριανάρχης πριν από χρόνια πολλά, αλλά τον παράτησε. Ο Κουτσόπουλος είναι σκληροπυρηνικός. Σκληροπυρηνικός. Να σου δείξω φωτογραφία Κουτσόπουλου. Όταν κατέκτησε το κύπελλο ο Πανιόνιος με τον κολ του Ναλιτζή. Τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος είναι Ναϊκ τώρα, ο Ναλιτζής, πήγε εκεί. Σωστά. Πάνω στο πούλμαν της ομάδας του Πανιονίου, πάνω στην οροφή. Έλα, ρε. Ναι. Κουτσόπουλος με καπνογόνο να χοροπηδάει. Με καπνογόνο Κουτσόπουλος, τέλειο. Ναι. Με 18-19-20 χρονών, ξέρω εγώ πόσο ήταν τότε. Ναι. Να. Μπράβο, νιώθει. Ναι, και ακόμα πηγαίνει γήπεδο, βλέπει είναι. Μπάλα. Εξαίρεση είναι, γιατί από αυτούς που ασχολούνται ή που είναι οι προβεβλημένοι, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, δεν είναι κανένας άλλος που νιώθει από μπάλα, έτσι, που να μιλάει κιόλας. Δεν θα βρει μια μπάλα και θα τη μαγειρέψει, ας πούμε. Ναι, δεν έχω πετύχει. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιοι. Πιστεύω οι άλλοι δύο, δηλαδή, του Μάστερ Σεφ, ο Κοντιζάς και ο. Και ο Ιωαννίδης τη μαγειρεύουν την μπάλα. Άνετα. Άρα αυτή πρέπει να είναι η σχέση. Βραστή ή ψητή με πατάτες στο φούρνο, ναι, μια χαρά. Ναι, άνετα τη μαγειρεύουν. Mm. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Νομίζω ο Λαζάρου ασχολείται. Ο Λαζάρου ποιος είναι, ο Βαρούλκος? Είναι ο Λαζάρου. Μπράβο. Το οποίο είναι στο μικρό λίμανο αυτό το Βαρούλκο. Τώρα πια ναι. Ήταν επί σειρά ετών στο. Καλά μου φάνηκε προχθές που έκανα. Κάτω από την Ακρόπολη στο Θησίο. Ναι. Αλλά τώρα έχει πάει θάλασσα στο μικρό λίμανο. Ναι, το οποίο το έχουν αλλάξει και το έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Το μαζέψαν, τα ανέβασαν ψηλά τα μαγαζιά εκεί από εκεί κάτω που ήταν. Πολύ ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο. Ναι. Είναι ωραία βόλτα εκεί. Μάλιστα. Στα δικά μας τι γίνεται? Μια περίεργη ησυχία. Σήμερα θα σκάσει τίποτα, κανένα καλό. Εκτός αν έχουμε τα ευρωπαϊκά μετά τις σκληρώσεις και όλες εχθές. Δείχνουμε τα ευρωπαϊκά λίγο χαλάρωσαν, λίγο άρχισαν να αγχώνονται, ας πούμε. Τι θα κάνουν στα μάτς? Κοίτα να δεις, οι κληρώσεις για τον ΠΑΟ και τον Άρη, αφού συζητάμε για αυτούς, είναι κατά την άποψή μου πολύ καλές. Προφανώς πολύ καλύτερη του ΠΑΟ, αλλά ο ΠΑΟ ξεκινάει από την αφετηρία ότι είναι ισχυρός, άρα το περιμέναμε ότι θα έχει καλύτερη κλήρωση. Δεν είμαι ποτέ της άποψης ότι οι κληρώσεις δείχνουν αν περνάς ή όχι, αλλά δεν είμαι της άποψης κιόλας ότι όλες οι κληρώσεις ίδιες είναι. Δεν είναι όλες οι κληρώσεις ίδιες, τώρα πώς θα το κάνουμε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ένας κανονικός ΠΑΟΚ, θα περάσει και την Λεύσκη και όποια βρει στον δρόμο του μετά τη Βέλεζ,
και ότι αποκλείστηκε η ΑΕΚ πέρυσι από την Βέλεζ, δεν μου λέει κάτι, γιατί αποδείχθηκε γιατί αποκλείστηκε η ΑΕΚ πέρυσι από την Βέλεζ. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που πέρυσι δεν μπόρεσε καν να τερματίσει την πρώτη τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Αν είσαι τόσο χάλια, ναι, μπορείς να αποκλειστείς από οποιονδήποτε. Αλλά μια κανονική έκδοση του ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται ούτε υπερβάσεις προκειμένου να περάσει από τους δύο γύρους. Βεβαίως, με την υποσημείωση πάντα ότι πρόκειται και μια σε αρκετά σημαντικό ποσοστό καινούργια ομάδα, με αρκετούς καινούργιους παίκτες, που ακόμη είναι στη διαδικασία να δέσει. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Αλλά ξαναλέω, μια κανονική έκδοση του ΠΑΟΚ, χωρίς τίποτα τρέλες υπερβάσεις να χρειάζεται να κάνει, θα αποκληθεί και κόντρα στην Λεύσκη και κόντρα στην Βέλεζ, αν τέλος πάντων η Βέλεζ περάσει, και πάμε παρακάτω να δούμε τι θα έχει στα play-off. Για τον Άρη ασφαλώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αλλά με δεδομένο ότι ο Άρης προσπαθεί να κάνει μια υπέρβαση και να βρεθεί στους ομίλους, στα μέτρα της λογικής είναι το να αποκλείσει την Κόμελ και κατά πάσα πιθανότητα τη Μακάμπι Τελαβίβ, και άρα να βρεθεί στους ισχυρούς των play-off και εκεί να έχεις μια κλήρωση που πάλι θα σου δίνει τη δυνατότητα να αποκριθείς. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, λέω όμως ότι αν θες να μπεις κάποια στιγμή στους ομίλους μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τον αποκλείσεις την Μακάμπι ως μεγάλο όνομα, δεν είναι δά και το ακατόρθωτο. Δεν θα έλεγα καν ότι είναι, πώς να το πω, υπερβατικό. Είναι μια ομάδα στα κυβικά του Άρη, ακόμα και στο budget των κυβικών του Άρη η Μακάμπι. Okay, είναι μια ομάδα που έχει ένα πλεονέκτημα, ότι έχει ένα προπονητή που ξέρει πολύ καλά τα ελληνικά δρόμενα και άρα ξέρει πολύ καλά, μπορεί να μαθαίνει πάρα πολύ καλά τον Άρη, αν και ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα. Όπως επίσης έχει 2-3 πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, πραγματικά πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, με πρώτο και κορυφαίο όλων τον Ζάχαβη, ο οποίος δεν είναι το επίπεδο της Μακάμπι, απλώς το παιδί θέλει να γυρίσει στο Ισραήλ, διαφορετικά θα έπαιζε σε μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα τύπου Αϊνχόφεν, ας πούμε, και θα ήταν και πρωταγωνιστής σε μια τέτοια ομάδα. Θυμίζω είχε αποπειραθεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός, προσφέροντας το συμβόλαιο 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι ένα άλλης κλάσης και άλλης ποιότητας ποδοσφαιριστής, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι πάνω κάτω των κυβικών των ποδοσφαιριστών του Άρη. Δεν έχει να κάνει με μια ομάδα, ξέρω εγώ, 30-40 εκατομμυρίων budget, που okay, θα είναι πολύ δύσκολο να την ανταγωνιστεί. Είναι μια ομάδα πάνω κάτω των δικών του κυβικών σε ό,τι έχει να κάνει με το budget. Συνεπώς, να πούμε ότι έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία η Μακάμπι από τον Άρη τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να το πούμε. Ναι. Αλλά η πρόκριση μοιάζει με ένα 60-40. Άρα, όταν η κλήρωση σου δίνει στη θεωρία 40% πιθανότητες πρόκρισης, οφείλεις να τις εξαντλήσεις, γιατί θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα. Όπως ας πούμε είναι πολύ χειρότερα για τον Παναθηναϊκό, που πιθανότατα πήρε την χειρότερη ομάδα που θα μπορούσε να πάρει κανείς σε αυτόν τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ναι. Και με βάση τη βαθμολογία της και με βάση το γεγονός ότι τα 5 τελευταία χρόνια έχει παίξει 3 φορές προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δηλαδή, φαντάσου τώρα την τελευταία πενταετία ο ΠΑΟΚ να έχει κάνει 3 φορές αυτό που έκανε πέρυσι. Θα μιλάγαμε για μια πάρα πολύ έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα, που είναι μια πάρα πολύ έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα. Τέλος πάντων, είναι άλλων κυβικών ομάδα σε σχέση με την Μακάμπι. Πώς να το πω, αν έπαιζε Σλάβια Πράγας Μακάμπι, οι στοιχηματικές θα έδιναν, ξέρω εγώ, 1-30 την πρόκριση της Σλάβια, 1-40. Ναι. Για τέτοιου είδους διαφορές. Άρα λέω ότι και για τους δύο, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, κλήρωση είναι καλή. Ο ΠΑΟΚ βρήκε αυτό που ήθελε, εξαργυρώνοντας το ότι με βάση τα όσα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια είναι στους ισχυρούς. Ο Άρης, όντας στους αδύναμους, παίρνει μια κλήρωση που του ανοίγει τον δρόμο για να ζει στο όνειρο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, λέω όμως ότι είναι εφικτό και λέω ότι πρέπει να κάνεις και μια, πώς να το πω, μικροϋπέρβαση, ας το πω έτσι, προκειμένου να βρεθείς ο μήλος μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν μπορεί να είναι ο δρόμος για τον Άρη στρωμένος με Γκόμελ αυτού του κόσμου. Θα έχει και καλύτερη ομάδα. Και η Μακάμπι, η οποία μάλιστα είναι και ισχυρή, είναι από τις καλές κληρώσεις για να πάρει ως ισχυρή. Να πούμε ότι μετά από αυτά τα παιχνίδια που, ή τις πιθανές ομάδες που έγινε χθες η κλήρωση, αν κερδίσουν, αν επικρατήσουν οι δικές μας, μπαίνουν σε ομίλους, έτσι, στο conference. Όχι. Μετά το τέτοιο. Ή έχει κι άλλο match.
Έχει και άλλο μάτι. Αλλάζει και έργο, πρέπει να περάσει. Τσόχο. Τρεις πρέπει να περάσει ο ΠΑΟΚ, τρεις πρέπει να περάσει ο Άρης. Τρεις άρα, στο, δηλαδή τρία παιχνίδια, τρεις πρέπει να αποκλείσουν και να μπουν στον όμιλο. Απλώς τι συμβαίνει στην περίπτωση που περάσουν και τον δεύτερο γύρο, δηλαδή ο Άρης περάσει τώρα την Κόμελ και μετά παίζει με την, ας πούμε με τη Μακάμπη, γιατί είναι το απόλυτο φαβορί για να περάσει την Μακάμπη. Και μετά παίζει με τη Μακάμπη, αν αποκλείσει τη Μακάμπη, παίρνει το δικό της, τη δική της βαθμολογία στην κλήρωση, γιατί η κλήρωση θα γίνει ως ζευγάρι, όπως τώρα έγινε Άρης Γκόμελ με Μακάμπη αντίπαλο, έτσι θα γίνει και η επόμενη κλήρωση, τον play-off. Αν ο Άρης έχει αποκλείσει την Γκόμελ, η κλήρωσή του θα γίνει προτού παιχτούν τα παιχνίδια με τη Μακάμπη. Άρα επειδή στην κληρωτίδα θα μπει ο ζευγάρι, Μακάμπη Άρης, ο Άρης θα μπει ισχυρός, γιατί ακριβώς η Μακάμπη είναι ισχυρή. Πράγμα που σημαίνει ότι αποφεύγει όλα τα μεγαθύρια που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αν πήγαινε εκεί ως αδύναμος, όπως ήταν ο ίδιος, που σημαίνει Villarreal, που σημαίνει West Ham, που σημαίνει Βασιλεία, τέλος πάντων πολύ καλές ομάδες. Όλες αυτές ο Άρης τις αποφεύγει. Γιατί στην κλήρωση των play-off θα μπει ως ισχυρός. Δεν λέω ότι θα πάρει μια πολύ εύκολη ομάδα, αλλά θα πάρει η λογική, λέει, μια ομάδα των κυβικών της Μακάμπη. Συνεπώς, αν θες να μπεις στους ομίλους, το να αποκλείσεις δύο ομάδες των κυβικών της Μακάμπη και μια Γκόμελ, όταν είσαι ανίσχυρος και έχεις τόσα χρόνια να παίξεις στους ομίλους, είναι μια, το δίχως άλλο, βατή κλήρωση που σου ανοίγει το δρόμο. Δεν βρίσκεις κάποιο τόσο μεγάλο εμπόδιο που να το καθιστά αδύνατο ή τρομερά υπερβατικό να τα καταφέρεις. Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε θα πάμε σε... Πραγματικά για τον Άρη. Πραγματικά για τον Άρη είναι ευκαιρία. Για τον ΠΑΟΚ πάνω κάτω το περιμέναμε. Θα έπρεπε να είναι πολύ άτυχος ως ισχυρός για να έχει δύσκολες κληρώσεις. Ο Άρης όμως ήταν 50-50. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, πήρε το κακό 50, το κακό σενάριο. Ο Άρης δεν πήρε, που ήταν επίσης ανίσχυρος. Ο Άρης δεν πήρε το κακό σενάριο, πήρε μάλλον το καλό σενάριο. Γιατί βρίσκει μια ομάδα πάνω κάτω των δικών του κυβικών, η οποία θεωρείται ισχυρή και άρα του δίνει και τον πόνους αν την αποκλείσει του ισχυρού στην κλήρωση των play-off. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον, Απόλλωνα. Με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Θεωρητικός. Και ο Ολυμπιακός έχει κι άλλο μάτς μετά. Βέβαια. Και ο Ολυμπιακός. Ναι, και ο Ολυμπιακός αυτό, του χρόνου, μάλλον όχι, να κλώσουμε τον Ολυμπιακό και θα πάω στην επόμενη σεζόν που εκεί θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα είναι διαφορετικά. Ακόμα και τις ομάδες, εν όψη του πρωταθλήματος βέβαια. Θα είναι διαφορετικές οι διοργανώσεις. Η γύρη πρόκρισης δεν θα είναι διαφορετική. Τι θα συμβεί του χρόνου, μιας και το ρωτάς, ναι. Και ο δεύτερος της βαθμολογίας θα παίξει Champions League. Και αυτός όμως θα παίζει τρεις προκριματικούς γύρους. Όμως τι σημαίνει ο δεύτερος παίζει Champions League, στο εξηγώ πολύ απλά. Φέτος ο δεύτερος της βαθμολογίας ήταν ο ΠΑΟΚ. Σωστά. Okay. Ο ΠΑΟΚ για να παίξει ομίλους conference πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Αν κάνει έναν αποκλεισμό, έναν πάει σπίτι. Χαίρεται. Ο ΠΑΟΚ, όποιος δεύτερος του χρόνου, ναι. Παίζει προκριματικά Champions League. Αποκλειστεί, μάλιστα. Πάει προκριματικά Europa. Αποκλειστεί, πάει προκριματικά Conference. Άρα του χρόνου χρειάζεται μία πρόκριση σε τρεις απόπειρες για να παίξει ομίλους. Καταλαβαίνεις πόσο ναι. Μεγάλη διαφορά είναι αυτή. Ναι, αλλά τεράστη. Για να παίξει, αν αποκλείσει... Για να παίξει Champions League πρέπει να αποκλείσει τρεις ομάδες Champions League. Τρεις είναι ομάδες. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ό,τι περίπου επιχείρησε να κάνει τις χρονιές με την Μπενφίκα και τον Άγιαξ. Αυτός θα είναι ο δρόμος. Ναι, αυτός είναι. Εννοώ για τον ΠΑΟΚ. Τόσο δύσκολος. Όμως, εκεί ο αποκλεισμός δεν θα είναι καταστροφή. Εδώ ο αποκλεισμός είναι καταστροφή. Είναι πασπίτι. Δεν έχει κάτι άλλο. Εκεί θα έχεις δύο ευκαιρίες για να εκεί θα μπορείς να κάνεις δύο αποκλεισμούς, ναι. Δύο αποκλεισμούς και να παίξεις ομίλους. Conference. Θα χρειάζεται να κάνεις μία πρόκριση σε τρία μάτς για να παίξεις ομίλους ευρωπαϊκούς. Αν κάνεις δύο προκρίσεις σε τρία μάτς, θα παίξεις ομίλους Europa. Αν κάνεις τρεις προκρίσεις, θα παίξεις Champions League. Ναι. Επίσης, ο τρίτος της βαθμολογίας θα παίξει προκριματικά Europa. Άρα, Europa League και όχι Conference. Άρα και αυτός θα έχει το περιθώριο ενός λάθους. Έκανε έναν αποκλεισμό, δεν πάει σπίτι. Πάει στα προκριματικά του conference. Άρα έχει και δεύτερη ευκαιρία. Με λίγα λόγια, θα έχουμε δύο ομάδες που θα έχουν τρεις ευκαιρίες και θα θέλουν μία πρόκριση για να βρεθούν σε όμιλο και μία ομάδα που θα έχει δύο ευκαιρίες και θα θέλει μία πρόκριση για να βρεθεί σε όμιλο. Και θα έχουμε και άλλες δύο, την τέταρτη και την πέμπτη που θα παίζουν conference, οι οποίες θα είναι όπως είναι φέτος ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν
τρεις προκρίσεις για να βρεθούν στους ομίλους. Διαφορετικά, αν κάνουν αποκλεισμό, θα πηγαίνουν σπίτι. Αυτό ισχύει, γιατί το ζητούσαμε και πριν από αρκετό καιρό. Αυτό ισχύει ό,τι και αν κάνουμε φέτος, έτσι. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Αυτό δηλαδή, αν αποκλειστούν δεν όλοι από τον πρώτο γύρο, το χειρότερο σενάριο, ας πούμε. Τώρα, αυτή την εβδομάδα αποκλείονται όλοι. Και ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ολυμπιακός, και την άλλη εβδομάδα, σε 15 μέρες, αποκλείεται και ο Παναθηναϊκός. Δεν αλλάζει. Η βαθμολογία μας, ό,τι κάνουμε φέτος, θα αφορά τη βαθμολογία της σεζόν. Τώρα έχουμε τη σεζόν 22-23. Άρα, αυτά που συζητάμε είναι για την ευρωπαϊκή σεζόν 23-24. Ό,τι κάνουμε φέτος θα αφορά τη σεζόν 24-25, ναι, η οποία θα είναι η νέα σεζόν των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, που θα είναι ενιαίοι οι όμιλοι από τότε που αλλάζει το σύστημα. Αλλά έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία φέτος να κάνουμε πραγματικά υπέρβαση, που δεν ξέρω αν μας αρμόζει, αλλά μπορεί να βρεθούμε ακόμα και στην 10η θέση της βαθμολογίας. Τώρα είμαστε 15η. Ναι. Να βρεθούμε στη 10η θέση, δεν είναι απίθανο. Για να συμβεί, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να βάλουμε τρεις ομάδες σε ομίλους. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης και Παναθηναϊκός, οι τρεις από τους τέσσερις να βρεθούν σε όμιλο. Conference, Europa, Ολυμπιακός, Champions League, δεν έχει σημασία, σε τρεις ομίλους. Σε αυτή την περίπτωση οι πιθανότητες να τερματίσουμε στη 10η θέση θα είναι πάρα πολλές. Πράγμα που αυτό θα σημαίνει ότι θα βάζουμε απευθείας τον πρωταθλητή στους ομίλους. Θα βάζουμε τον δευτεραθλητή στον τρίτο γύρο, αλλά θα θέλει δύο προκρίσεις για να παίξει στους ομίλους του Champions League. Και θα έχει και ο δευτεραθλητής εξασφαλισμένο όμιλο, έστω conference. Και θα βάζουμε και στο Europa δύο ευκαιρίες και θα έχουμε και μία στο conference. Μάλιστα, τέλεια. Το καλύτερο σενάριο. Το καλύτερο σενάριο να παίζουμε. Ναι, ναι. Να παίζουμε. Απλώς θα πρέπει να, βάλουμε φέτος τρεις ομάδες, τρεις από τους τέσσερις σε ομίλους. Τρεις από τους τέσσερις ο ομίλος. Εντάξει, ναι, αλλά το σενάριο αυτό, τέλος πάντων. Δεν είναι και πολύ πιθανό. Δεν είναι, αλλά πολύ δεν πιθανό. Είναι και αδύνατο. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον να αγαπήσουμε λίγο περισσότερο αφορμή αυτά που συζητάμε, να αγαπήσουμε λίγο περισσότερο την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι σημαντικό να αγωνίζονται οι ομάδες μας. Μα άκου τώρα δήλωση, Προέδρου Σταλάβια Πράγας μετά την κλήρωση με τον Παναθηναϊκό. Η δήλωση του είναι: θα είναι καταστροφή να μην μπούμε στους ομίλους του conference. Διότι αυτό θα ρίξει πάρα πολύ τη βαθμολογία του τσέχικου ποδοσφαίρου και δεν θα μπορούμε να βγάζουμε πέντε ομάδες όπως βγάζαμε και θα χρειαστεί να βγάζουμε τέσσερις ή και τρεις ομάδες στην Ευρώπη. Ναι. Αυτή είναι η δήλωσή του. Ναι, ναι. Ούτε τα λεφτά χρειάζεται η Σλάβια Πράγας, ούτε το πρεστίζ της Σλάβια Πράγας, ούτε. Όλη η δήλωση ήταν, όπα, καταστροφή για το ποδόσφαιρο της Τσεχίας, το να έχουμε ένα πρωτάθλημα που θα βγάζει τρεις ή τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη και όχι πέντε. Ναι, έτσι είναι. Κύριε Τσόχο, ευχαριστούμε για το σεμινάριο. Να είστε καλά. Χαίρετε, κύριε. Να είστε καλά, να είστε καλά.